και για πάρα, πάρα πολλούς λόγους. Δηλαδή θα μπορούσαμε να καταναλώσουμε όλη την εκπομπή για να επιχειρηματολογούμε πάνω σε αυτό. Όχι, όσο μπορούμε να έχουμε λοιπόν, να μαζέψουμε. Λοιπόν, για να είμαστε όμως πιο σύντομοι. Εμείς είμαστε αντίθετοι. Και οποιασδήποτε μεθοδεύσεις αντιληφθούμε, οι οποίες θα είναι ευνοϊκές προς κάποιους όσον αφορά τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης, γιατί εμείς πρέπει να ξέρετε ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε για τη διαδικασία της ιδιωτικοποίησης. Είστε τώρα κατά της ιδιωτικοποίησης. Κατά της ιδιωτικοποίησης είμαστε. Άρα θα συνεχίσετε την αντίδραση και προς την πλευρά της νέας, της όποιας γκρούπας πάρει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε την αντίδραση εμείς προς κάποιο συγκεκριμένο εργοδότη, ο οποίος και δεν μας θέλει σε τίποτα. Η κυβέρνηση κάνει ισχύ την πολιτική. Να μην πάμε θέλουμε για δουλειά, δηλαδή εμείς μετά αν πάρει κάτι στο καζίνο. Όχι, όχι. Δεν μου λέτε, πέστε μας κάτι για να καταλάβουμε τα μεγέθη. Μονοπόλιο καζίνο ιδιωτικό στην Αθήνα και μάλιστα στα βόρεια προάστια. Όχι στο βουνό που θέλεις. Για να πας και πάνω, βέβαια, άμα είσαι παθιασμένος με τον τζόγο, φτάνεις και στο βουνό. Αλλά εδώ, στα βόρεια προάστια, λίγο πιο πάνω, κατεβασμένο το Μομπαρνές εδώ δηλαδή. Τι σημαίνει από πλευράς κερδών? Εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Τι σημαίνει από πλευράς. Ότι χαμογελάτε γιατί ξέρετε, μας τα έχετε πει εδώ για το καζίνο της Κορίνθου. Στέγνωση Κόρινθος εκεί κάτω. Εντάξει, εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Παίζουν και τα γιδοπρόβατα από πάνω, από τα βουνά. Λέω, εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Τι λέτε, δηλαδή, τι όρους λειτουργίας? Αν οι όροι λειτουργίας είναι αυτοί που ισχύουν σήμερα στο καζίνο Λουτρακίου και στα υπόλοιπα ιδιωτικά καζίνο, όπως καταλαβαίνετε, όποιος θα διακινδύνευα να πω έναν αριθμό. Δηλαδή, θα ήταν πολύ πολλαπλάσιο. Το ποσό που είπε ο αγαπητός συνάδελφος, ο κύριος Δασκαλόπουλος. Δεν αντίληψε κάποιο ποσό. 10 δισεκατομμύρια τους τελευταίους 4 μήνες του 95. Μόνο στο Λουτράκι. Εδώ πόσο θα είναι δηλαδή στην Αθήνα? Για να καταλάβουμε δηλαδή η κόντρα. Περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Εγώ μιλάμε για 30 δις το τρίμηνο. Μπορεί να μην είναι 30, πάντως θα κυμανθεί από 20 μέχρι 30. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις δικές μου. Αλλά σας λέω, εξαρτάται από τους όρους λειτουργίας. Μην ξεχνάμε αυτό το κεφάλαιο. Μην το ξεχνάμε αυτό το κεφάλαιο. Πάντως όπως και να είναι, επειδή έχετε τεράστια πείρα, κύριε Σκούρο, μιλάμε για 100 δις το χρόνο. Περίπου. Περίπου 100 δις το χρόνο, να ρωτήσω τον κύριο Νίκο Δούρο. Αλλά θα ήθελα να προσθέσω και κάτι άλλο. Επίσης, είναι άνθρωπο και πρόεδρο των εργαζομένων στο καζίνο. Εσείς και εσείς έχετε καταδικάσει την ανάπτυξη, από ό,τι ξέρω σε δηλώσεις, την ανάπτυξη των αδειών. Των αδειών. Τώρα, όποια γκρούπα πάρει και σας έχει μέσα ως υπαλλήλους, πόσο ζημιώνεστε εσείς ως υπάλληλοι? Να πάμε και σε μια συνδικαλιστική πτυχή. Σας βολεύει η ιδιωτικοποίηση? Κοιτάξτε, κύριε Δραγκά. Το μονοπόλιο του καζίνου της Αθήνας και η ιδιωτικοποίηση σας βολεύει ως εργαζόμενος? Να πούμε το εξής, να ξεκινήσουμε από το εξής. Ότι εμείς από την αρχή είχαμε πει ότι η πολιτική της ιδιωτικοποίησης κρύβει πίσω της, στο σύνολό της δηλαδή, κάποια συμφέροντα. Εμείς δεν θα σταθούμε σήμερα ποια συμφέροντα κρύβονται πίσω, δηλαδή αν κρύβονται τα συμφέροντα το ένα ή το άλλο. Εμείς λέμε κανένα καζίνο στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί? Γιατί το καζίνο στο Λουτράκι απέδειξε πρακτικά πλέον, εσείς τα είπατε προηγουμένως ότι παίζουν για τα γηδοπρόβατα, ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό κόστος. Ότι θα πρέπει να προστατευτούν οι οικογένειες. Πείστε μου κάτι λοιπόν. Λοιπόν, το καζίνο τώρα λοιπόν που είσαστε πάνω στην Πάρνηθα, είσαστε δημόσιο. Και από ό,τι ξέρουμε, λέγεται ότι προσπαθείτε κάπως με τον τρόπο σας να μην δημιουργείτε πολλά θύματα. Έτσι λέγεται στην Πάρνηθα. Αυτό υποστηρίζεται από τη διεύθυνση του καζίνου, του Μομπαρνές. Το έχω ακούσει αυτό το πράγμα. Ότι εμείς δεν παίζουμε όπως παίζουμε στο Λουτράκι. Παίζουμε πιο συντηρητικά με τους παίκτες. Και το ωράριό μας είναι. Δηλαδή, υπάρχει ένα ωράριο. Υπάρχει, ξέρω εγώ. Η πίεση δεν είναι μεγάλη. Υπάρχει, εντάξει, διάφορα πράγματα. Ενώ κάτω γίνεται χαμός. Και θα γίνει χαμός και σε οποιοδήποτε άλλο ιδιωτικό καζίνο. Τώρα λοιπόν που θα κατέβετε στην Κηφισιά. Έξω από την Κηφισιά. Θα πάτε εδώ στα βόρεια προάστια. Δεν έχει βουνό. Όποιος περάσει ρίχνει πηλιά εδώ. Τι γίνεται με εσάς? Και πώς προστατεύετε τους παίκτες όταν το 70% θα το έχουν κάποιοι? Εμείς, κύριε Δράγκα, λέμε το εξής. Λέμε ότι σε καμία περίπτωση δεν συνεννούμε στην όποια ιδιωτικοποίηση της Πάρνηθας με τους όποιους εργοδότες ιδιώτες από πίσω. Εμείς λέμε να παραμείνει η Πάρνηθα στο δημόσιο. Και θα παλέψουμε γι' αυτό. Και για ποιο λόγο το λέμε? Θα πρέπει τουλάχιστον, αν δεν ανατραπεί στο σύνολό της η πολιτική της ιδιωτικοποίησης των καζίνων, να παραμείνει ένα καζίνο μπούσουλας, ένα καζίνο πηξίδα, για να γίνεται και η σύγκριση η αντίστοιχη με τη λειτουργία των ιδιωτικών καζίνων. Να παραμείνει, λέτε, ένα με καζίνο το δημόσιο αυτό, χαρακτήρα. Για αυτό το καζίνο θα είναι το καζίνο της Πάρνηθας. Να παραμείνει με το δημόσιο χαρακτήρα του και όχι να οδηγηθείτε σε ένα καζίνο καθαρά μονοπωλιακού χαρακτήρα μέσα στην Αθήνα, το οποίο θα ανήκει κατά 70% και κατά 80%. Δεν λέμε ακριβώς αυτό. Δεν λέμε ακριβώς αυτό. Εμείς επικροτούμε την απόφαση της κυβέρνησης να καταργήσει τις δύο άδειες στην Αθήνα και να υπάρξει μόνο μία. Είναι πλεονασμός τα δύο καζίνα στην Αττική, κυρία Τράκα, και το ξέρετε πολύ καλά. Όχι, δεν την επικροτούμε. Όχι, δεν επικροτούμε. Επικροτούμε την πολιτική της δημοσιοποίησης τουλάχιστον ενός δημοσιοποιημένου καζίνου στην περιοχή της Αττικής. Θα πρέπει να δούμε. Κύριε... Συγγνώμη, κύριε Τράγκα. Αν θέλετε, προσθέσετε κάτι. Γιατί θα πρέπει να προσθέσουμε. Θα είμαι πολύ σύντομος.
Γιατί μίλησα πριν για κάποιες θετικές αποφάσεις και πρέπει να τις αξιοποιήσουμε έστω και αν αυτές είναι υποκριτικές κατά μερικές απόψεις. Ότι πρέπει να ληφθούν διορθωτικά μέτρα στη λειτουργία των ιδιωτικών καζίνων. Αυτό είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο που δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Και η κυβέρνηση πήρε μια απόφαση. Το ωράριο, παραδείγματος χάρη. Ναι. Ότι πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα. Βέβαια, να το δούμε. Να δούμε τι βελτιωτικές ενέργειες θα υπάρχουν. Να το δούμε. Μήπως σταματήσουν όλες οι ενέργειες σε αυτά που διαβάζουμε σήμερα στα διαδρομικά. Αν όλα αυτά είναι το προκάλεμα για κάποιο, για αυτό που, λέτε, που λένε οι φήμες. Να το δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι ενέργειες. Θα συμφωνήσω μαζί σας αν είναι το προκάλεμα. Και εδώ θα είμαστε, θα κάνουμε πολλές εκπομπές. Βέβαια. Θέλω να πιστεύω όμως ότι εντάξει, η Ελλάδα είναι για μια χώρα σύγχρονη και ο κόσμος είναι και δημοκρατικός και έξυπνος. Οι πιέσεις θα είναι και από είναι ο κόσμος, οι πιέσεις θα είναι πολλοί θα διαφωνήσουν θα είναι από πολλές πλευρές. Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση εντάξει, δηλαδή έτσι αυθαίρετα θα πάει να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Ο σκηνοθέτης της εκπομπής φαίνεται ότι δεν είναι δημοκρατικός. Κυρίες και κύριοι, πρέπει να πάω σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά πάλι μαζί.